Γεια σας αγαπητοί φίλοι, αποκαλυπτικός ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα σχετικά με το πώς η Τουρκία κατάφερε να ακυρώσει τη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΣ Ελλάδος-Αλβανίας σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Λοιπόν, αποκάλυψε ο πρώην Πρόεδρος αλλά και Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα πώς η Τουρκία κατάφερε να ακυρώσει στην ουσία τη Συμφωνία Αθηνών-Τυράννων. Σε συνέντευξή του στην Euractiv λέει ότι το 2009 Αθήνα και Τύρανα συμφώνησαν για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και υφαλοκρηπίδας ανάμεσά τους, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν εμπόδια στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Συμφωνία του Δημοκρατικού Κόμματος του Μπερίσα με την ελληνική κυβέρνηση προέβλεπε την παράδοση, λέει ο Μπερίσα, το τονίζω, περίπου 225 τετραγωνικών χιλιόμετρων αλβανικών, όπως λέει, χωρικών υδάτων στην Ελλάδα. Ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής επισκέφθηκε την αλβανική πρωτεύουσα, συνοδευόμενος από την Υπουργό Εξωτερικών τότε, Ντόρα Μπακογιάννη, υπέγραψε τη συμφωνία η Μπακογιάννη με τον ομόλογό της Αλβανίας Λουλζίμ Μπάσα, παρόντες οι Καραμαλής και Μπερίσα. Ο εταίρος μας η Ελλάδα επί 30 χρόνια, λέει ο Σαλί Μπερίσα, ήταν πολύ χρήσιμος για την Αλβανία, υποστήριξε την πορεία προς το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη, έκανε σοβαρές επενδύσεις στη χώρα μας, είπε. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα υπέγραψε ότι έχει 6 ναυτικά μίλια σε εκείνη τη συμφωνία χωρικών υδάτων για τον εαυτό της. Ο Ράμα, ωστόσο, ο Έντι Ράμα κατήγγειλε τη συμφωνία στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας. Η Τουρκία, ενώ δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για τη συμφωνία, έκανε μια ισχυρή παρέμβαση εναντίον της μετά την υπογραφή της. Δεν υλοποιήθηκε και τελικά με τον Πρωθυπουργό Ράμα προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο πριν επικυρωθεί η συμφωνία οριοθέτησης από τα Κοινοβούλια Ελλάδος και Αλβανίας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα τη συμφωνία άκυρη, επικαλούμενο διαδικαστικές και ουσιαστικές παραβιάσεις που αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και το δίκαιο της θάλασσας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο, κλείνει ο Μπερίσα, απέρριψε μια πολύ καλή συμφωνία μετά την ένσταση του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Είπα στην ελληνική κυβέρνηση ότι είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ την απόφαση, αλλά είπα ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη. Στην αρχή ήταν διστακτική, εννοεί εμείς οι Έλληνες, αλλά αργότερα το αποδέχτηκαν καθώς είδαν ότι ήμουν πολύ διαφανής. Αυτά είπε ο Σαλί Μπερίσα, ο οποίος τον είδαμε να δέχεται και επίθεση πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες θα έλεγα. Σας το είχαμε αναφέρει από το κανάλι σας, από οπαδό του αντίπαλου κόμματος εκεί. Σε κάθε περίπτωση θα σας πούμε στην επόμενη εκπομπή τα νέα από τον κύριο Ράμα και τη σχέση του με τον Ταγί Περτογάν. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο. Καλή συνέχεια σε όλους.